Η αλήθεια πως το ενδιαφέρον μας στράφηκε προς το θήτη, προσπαθώντας να συστήσουμε και στην κοινωνία και σε κάθε κοινωνία την έννοια ότι ο θήτης χρειάζεται υποστήριξη. Και γιατί? Για να αναλάβει ο ίδιος πλέον τις ευθύνες του και από εκεί και μετά να πιάσουμε εμείς δουλειά και να βοηθήσουμε με την ψυχολογική του υποστήριξη, ώστε να καταφέρουμε να το πραγματικά να τον βοηθήσουμε και μήπως ψάχνοντας και ανακαλύπτοντας τους λόγους και όπως είπα το πόκετα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι φτάνουν σε αυτές τις πράξεις. Νομίζω πως δεν είναι τυχαίο ότι πλέον εφόσον είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο μάλιστα το βλέπουμε σήμερα μέσα από αυτό το συνέδριο το οποίο γίνεται πρώτη φορά στην Ελλάδα και όχι μόνο στην Κρήτη, πρέπει να θέλω να πω ότι αυτό το συνέδριο όχι μόνο από άποψη συμμετοχών αλλά και από την εικόνα που αποκομίζει κανείς από τα περιστατικά, μάλλον από την αύξηση περιστατικών σε όλο τον κόσμο, μιας και όπως λέμε είναι παγκόσμιο το φαινόμενο, μέσα λοιπόν από αυτό το παζλ των συμμετοχών βλέπουμε και παρατηρούμε ότι αυτό δυστυχώς δεν βελτιώνεται καθημερινά. Άρα πρέπει να δούμε και την άλλη όψη του νομίσματος και να δούμε πλέον την πλευρά του θήτη, για να δούμε, να ανακαλύψουμε γιατί αυτοί οι άνθρωποι φτάνουν ως εκεί. Βέβαια στα συμπεράσματα θα βγουν αργότερα. Ωστόσο από την καθημερινή μας αυτές τις δύο μέρες έχουμε δει ότι το πρόβλημα υπάρχει. Υπάρχει και πρέπει φορείς, η πολιτεία και η κοινωνία να στρέψει τα βλέμματα προς το θήτη, γιατί καλά ξέρουμε ότι αν μπει σε μια φυλακή δεν αρκεί. Κυρία Παχεδάκη, να ρωτήσω το εξής. Γίνεται κουβέντα, γιατί έχει συζητηθεί κατά κόρον στο παρελθόν, αλλά νομίζω ότι έχουμε μείνει στην κουβέντα. Έχει συζητηθεί το γεγονός ότι εκτός από την πολιτεία, τους φορείς, την ιατρική επιστήμη πλέον, γιατί χρειάζεται και άλλη ειδικότητα για να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση βοήθεια του θήτη, ότι θα πρέπει να δοθεί μέρημνα και στην οικογένεια, διότι αυτό που λέγαμε στο παρελθόν, λέγατε στο παρελθόν, λέγανε τις προηγούμενες ημέρες οι άνθρωποι που ξέρουν είναι το εξής, ότι ό,τι δίνεις παίρνεις και όπως το μεγαλώνεις μέσα στην οικογένειά σου, έτσι και με ό,τι του δίνεις, έτσι βγαίνει προς τα έξω το παιδί σου. Ακριβώς, ακριβώς. Ένα παιδί όταν γεννιέται δεν έχει μέσα του, δεν είναι έτοιμο, το βρίσκεις έτοιμο με την κακία ή τέλος πάντων... Μα γι' αυτό σας ρώτησα, αν πρέπει να στραφεί αλλού η μέρημνα και να δοθεί έμφαση στην οικογένεια και αυτά που συμβαίνουν μέσα στην οικογένεια. Μα κακά τα ψέματα, πάντα λέμε ότι όλα ξεκινούν από την οικογένεια και προσπαθούμε να θωρακίσουμε ένα παιδί πριν από όλα μέσα από την οικογένεια, να πάει μετά μέσα από το σχολείο για να φτάσουν στην τελική παιδεία του. Άρα λοιπόν ο δρόμος αυτός μας βγάζει σε αυτό ακριβώς που λέτε, στην οικογένεια. Η οικογένεια είναι το βασικό στοιχείο. Δεν το λέω απλά, το επαναφέρω ως κουβέντα και ζητούμενο βάσει αυτών που μέχρι σήμερα τονίζουν οι ειδικοί. Έτσι. Πάρα πολύ σωστό. Άλλωστε είχαμε ένα εξαιρετικό ομιλητή από την Αμερική, ο οποίος είναι διάσημος στην Αμερική σήμερα, ο οποίος για πολλά χρόνια ασχολείται με το θέμα της κακοποίησης, της βίας στο σπίτι, την ενδοοικογενειακή και ενδοσυντροφική βία όπως τη λέμε. Οπότε ο άνθρωπος αυτός μας παρουσιάζει και μας λέει τα χαρακτηριστικά, γυρίζει όλο τον κόσμο και μιλά. Ήταν πάρα πολύ σπουδαίο που τον είχαμε μαζί, γιατί μας φέρνει ακριβώς, μας φέρνει αυτό που συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Άρα λοιπόν εμείς δεν είμαστε σαν Ελλάδα ή σαν Κρήτη, δεν είμαστε εξαίρεση του κανόνα. Όλοι λοιπόν θα πρέπει να δούμε αυτό το πρόβλημα που πάντα εστιάζεται στην οικογένεια. Ήταν επίσης πολύ ενδιαφέρον αυτό που είχε πει, πως η ένοχη σιωπή από τον κοινωνικό περίγυρο βοηθάει στο να διατηρήσει αυτή τη συμπεριφορά ο θήτης, τη βίαιη συμπεριφορά. Μα ακριβώς. Μα εμείς όταν πριν από 25 χρόνια σχεδόν ανοίξαμε, προσπαθήσαμε, μάλλον κάναμε μια κίνηση που ήταν τελείως
άγνωστη για τότε, το να ανοίξει στόματα ή να ανοίξει πόρτες για να βγει κάποιος και να μιλήσει για το θέμα της κακοποίησης. Μην νομίζετε πως έγινε μόνο σε εμάς. Αυτό συνέβη, συμβαίνει και θα συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Άρα λοιπόν, δεν πάμε πια, δεν είμαστε εμείς ή μια μικρή, ένας μικρός τόπος που ασχολείται. Είμαστε ένα πρόβλημα το οποίο διαχέεται σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό προσπαθούμε να πάρουμε αυτές τις απόψεις από αυτές τις 45 χώρες που εκπρόσωποι τους ήρθαν σήμερα. Και αυτό μας δίνει και την εικόνα που συμβαίνει πλέον. Γιατί είναι μια μάστιγα. Αυτό μας έλεγε. Είναι μια μάστιγα. Δεν μπορούμε να γυρίζουμε το κεφάλι ή να κλείνουμε μα σωστά. Τα μάτια. Μα σωστά. Ηρεμία δίνεις, ηρεμία θα πάρεις μέσα από το σπίτι σου. Σκέψη δίνεις, σκέψη θα έχουν και τα δικά σου τα παιδιά. Βία δίνεις, βία θα πάρεις το παιδί ούτως ή άλλως μεγαλώνοντας μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Λένε οι παιδοψυχίατροι, λένε οι ειδικοί και όχι εγώ. Ουσιαστικά παπαγαλίζουν, πιστεύουν ότι αυτό το οποίο γίνεται μέσα στο σπίτι τους είναι το σωστό, είναι το θέσφατο, είναι ο δικός τους ο χώρος. Εάν του δίνεις φωνή θα σου ανταποδίδει με φωνή, γιατί θα νομίζει ότι αυτός είναι ο φυσιολογικός τρόπος να μιλάς. Δεν μπορεί να διακρίνει ότι ξέρεις, μπορεί να του φωνάξεις γιατί το μαλώνεις και αυτό θα πρέπει ενδεχόμενα να έχει ένα άλλο τόνο. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε εδώ άνισα πράγματα. Οι παιδοψυχολόγοι τα λένε, όχι εμείς. Μα οι παιδοψυχολόγοι ή οποιοδήποτε ασχολούνται με το θέμα που έχουν γίνει ειδικοί πλέον, μας λένε και ο κύριος μας έλεγε το ίδιο, ότι κανείς γονιός δεν είναι έτοιμος για να μεγαλώσει ένα παιδί. Μάλιστα συζητούσαν ότι εάν κάναμε μια σχολή, που εμείς δόξα τω Θεώ χρόνια τώρα κάναμε σχολές γονέων, αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο και θα πρέπει όλοι το αντιληφθούν ότι όταν κάνεις ένα παιδί δεν είσαι έτοιμος για να το αναθρέψεις, γιατί υπάρχουν άλλα τα βιώματα και πάντα μιλούμε για βιωματικές συμπεριφορές. Και πάλι ξαναγυρίζουμε στην οικογένεια και πάλι λέμε ότι ο γονιός, η μάνα και εγώ πάντα με κάθε τόνο της φωνής μου λέω ότι η μάνα θα πρέπει να είναι αυτή η οποία μαζί με τον πατέρα θα πρέπει να διαμορφώσει ένα χαρακτήρα του παιδιού της. Έτσι γίνεται. Τα περιστατικά γιατί αυξάνονται καθημερινά αντί να μειώνονται. Γιατί σήμερα έχεις την πρόσβαση, έχεις την ενημέρωση, μπορείς να μάθεις περισσότερα πράγματα, μπορείς να διαχειριστείς καλύτερα ενδεχόμενα τη βία, το θυμό σου, όλα αυτά για τα οποία συζητάμε μέσα στο σπίτι σου. Και από τη στιγμή που μπορείς να το διαχειριστείς, θα έλεγε κάποιος με βάση την κοινή λογική ότι ξέρεις, γίνομαι καλύτερος, το προσπαθώ από μόνος μου, για μένα είναι και για την οικογένειά μου. Σε αντίθεση βλέπουμε ότι τα περιστατικά αυτά της βίας αυξάνονται και σε γυναίκες και σε άνδρες και σε παιδιά. Γιατί αυτό, κυρία Παχιαδάκη? Η αλήθεια πως αυτή είναι η απόλυτη αλήθεια και δεν μπορούμε να μην βγάζουμε προς τα έξω αυτή την αλήθεια. Χιλιάδες συλλόγοι, βεβαίως είναι χιλιάδες συλλόγοι. Όπως οι βιωματικές καταστάσεις που είπα προηγουμένως είναι τα βιώματα που όλοι μας κουβαλούμε. Είναι πάρα πολύ βασικό στοιχείο αυτό. Είναι η κρίση την οποία ζήσαμε. Δεν τη βάζω στο νούμερο ένα. Η κρίση όμως έφερε πάρα πολλά άλλα πράγματα στη ζωή μας που δεν τα είχαμε. Ωστόσο, ο γονιός θέλει ενημέρωση. Ο γονιός πρέπει να μάθει αυτό που πάντα λέμε. Εάν η παιδεία δεν βελτιωθεί σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου κι αν είναι, δεν πρόκειται να φτιάξει αυτό που λέγεται κακοποίηση. Μάλιστα. Μάλλον κάναμε εκπτώσεις, κυρία Παχιαδάκη, θα έλεγα εγώ. Ίσως. Ίσως και αυτό. Κάναμε εκπτώσεις. Μάλλον μπαίνει μέσα σε αυτό. Σε αξίες. Έτσι. Μα ξεχάσαμε να σας πω. Οι αξίες της ζωής έχουν μετατραπεί. Αυτή η ευγωνία, αυτή η διάθεση μόνο να περνάμε καλά δεν φτάνει. Και να σας πω και κάτι, πάντα εξακολουθώ και θα το λέω πάντα. Η γυναίκα εργάζεται, οι γονείς να εργάζονται, ωστόσο ας δώσουν χώρο στο παιδί τους, ας δώσουν χρόνο στο παιδί τους. Δεν είναι δυνατόν να
να έχω δύο δουλειές για να πάρω τρία ζευγάρια παπούτσια στο παιδί μου. Ας του δώσω χρόνο και να μην πάω στη δεύτερη δουλειά και να του πάρω ένα ζευγάρι για να μπορέσει να ζήσει μαζί μέσα σε μια αγκαλιά, την οποία αγκαλιά την έχουν οι άνθρωποι από τότε που θα γεννηθούν μέχρι από την ώρα που θα πεθάνουν. Λοιπόν, διεθνές είναι αυτό το συνεδρίο, το οποίο κλείνει πύλες πότε? Σήμερα.